Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ξύρισμα. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να ξυρίσουμε, να βγάλουμε αυτήν την γενιάδα. Και σήμερα φυσικά δεν θα μπορούσαμε να την κάνουμε με κάτι έτσι απλό. Θα έχουμε και μία δοκιμή σαπουνιού. Και το σαπούνι αυτό θα είναι το Los Jabones de Josera Space Apple. Είναι με duck fat, είναι ένα από τα 5 του Josera που υπάρχουν στην Ελλάδα τουλάχιστον με duck fat, αρκετά καλά συστατικά, ιδιαίτερα ωραία, πλούσια. Η ετικέτα επίσης είναι πολύ ωραία με τον René Magritte, τη φωτογραφία, την ζωγραφιά αυτή. Ωραία ετικετούλα γύρω-γύρω, όπως μας έχει συνηθίσει ο Josera. Σύσταση, κανονική, έτσι, κρόουπ, σχετικά μαλακή, σχετικά, αν το πιέσεις λίγο, μπορείς έτσι να το πιέσεις, δεν είναι και τέρμα μαλακή. Τώρα, το άρωμα. Το άρωμα είναι σαν το, είναι κλόνος, ας πούμε, ή εμπνευσμένο τουλάχιστον από το Hugo Boss Bottled, το οποίο έχει, είναι ένα αρωματικό φουζέρ, έτσι, λουλουδάτο, με νότες εσπεριδοειδών και φρούτων στην κορυφή της πυραμίδας, λουλουδένιες και κάτι άλλες, ας πούμε, νότες μπαχαρικών στη μέση, και στη βάση έχει αυτά τα κλασικά της αρωματοποίησης. Αλλά εδώ πέρα συγκεκριμένα έχουμε πράσινο μήλο και σπεριδοειδή, έτσι έρχονται με τη μία, υπάρχει για αυτή η φρεσκάδα, αυτή η όξινη, ας πούμε, νότα του πράσινου μήλου, τα σπεριδοειδή όλα αυτά, στη μέση μετά είναι πιο πολύ τα λουλούδια, τα μπαχαρικά, κανέλα, γαρίφαλο, γεράνι, και μετά στο τέλος έχουμε τη βάση, όπως ας πούμε πολλές κολόνιες, πολλά αρώματα, κέντρο, βέτιβερ, σαδαλόξυλο και χρυμπάρι. Ευχάριστο άρωμα, όμορφο, ήπιο. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την ένταση εγώ μπορώ και το αντέχω, αλλά σε ένταση όπως ας πούμε το CNX Bolt από τα Little, το οποίο έχει αντίστοιχο άρωμα, είναι πολύ μπουκωτικό. Δεν το έχω εδώ πέρα, το έχω στο πατρικό μου, αλλά είναι πολύ μπουκωτικό. Εντάξει, μπορείς να το βάλεις, ας πούμε, αλλά είναι αρκετά έντονο. Και για after shave συγκεκριμένα εκείνο είναι πάρα πολύ δυνατό, συμπυκνωμένο και έντονο. Μου θυμίζει αυτό το άρωμα και κατά κάποιον τρόπο λίγο με αποτρέπει, αλλά είναι πολύ ήπιος ένταση αυτό, και σχετικά με τα άλλα, με πάπια του Ισπανού, είναι αρκετά ευχάριστο για τους περισσότερους κατά τη γνώμη μου. Τα άλλα 5 είναι το κρέτος, που το έχουμε δείξει, που το έχω, το Blast de Lezzo, και αυτά είναι τα δύο με διαφορετικές βάσεις, έτσι, και το Credos και το Blast de Lezzo έχουν διαφορετική βάση. Και μετά έχουμε αυτήν τη βάση, την οποία τα συστατικά θα τα γράψω στην περιγραφή αναλυτικά, η οποία η ίδια βάση είναι και στο Passion Incense και στο Sweet and Dandy. Τώρα, χοντρικά, κάποια πολύ έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκτός από το βοδινό λίπος, ας πούμε, και το λίπος πάπια που έχει εδώ πέρα, είναι το βούτυρο κόκκουμ, το λάδι τζοτζόμπα, το λάδι άργαν, λάδι καμέλια, πυλός ρασούλ, ναι, βούτυρο καριτέ, αν θεωρείται λίγο πιο ιδιαίτερο. Αυτό. Λοιπόν, ένα από τα πιο safe αρώματα του Ισπανού, και δεν είναι αυτής της θεματολογίας των γλυκών γκουρμάντ αρωμάτων, και για κάποιο λόγο και αυτός και ο Μοχάμεντ από Grooming Department, ναι, μην τα λέω λάθος, στην βάση του τη Mallard, που είναι με το λίπος πάπια δηλαδή, κυρίως, ο κύριος, μόνο, το έχει δηλώσει κιόλας ότι αυτή η φόρμουλα θα παίρνει μόνο, ας πούμε, τέτοια γκουρμάντ αρώματα γλυκά που θυμίζουν, ας πούμε, φαγητό. Κατά κάποιον τρόπο πηγαίνει σχεδόν και σε αυτή την πλευρά,
ο Ισπανός. Δηλαδή στα 5 του, τα 2, το κρέντος και το sweet daddy είναι σε αυτή την κατηγορία. Το passion incense είναι ένα ανατολίτικο βαρύ άρωμα με θυμίαμα, λάβδανο κλπ. Το Blast de Lezzo είναι έτσι ένα ωραίο, δυνατό, καπνικό, ανδρικό άρωμα, χειμωνιάτικο. Και ποιο μας έμεινε ακόμα? Κανένα. Νομίζω ότι είπαμε όλα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τώρα που έχουμε στον εξοπλισμό μας. Razor Rock Game Changer με την Super Nerl τη Λαβή, την Ατσαλένια, και φορτωμένη μέσα με μια φέδερ πρώτη χρήση. Θα χρησιμοποιήσουμε το Γιάκι τον Ιαννό, τον Διπρόσωπο, με τον Κασμιρένιο τον Θύσανο τον 24 και την διπλή τη Λαβή που φωσφορίζει. Και επειδή έχουμε και το μήλο και όλα αυτά και είναι έτσι λίγο και πιο κολωνά το άρωμα, πιστεύω ότι πρέπει να πιούμε έναν μηλοκλέφτη original για να έτσι συνδυάσουμε καλά και το μήλο και όλα αυτά. Ένας πολύ ωραίος δροσιστικός μηλίτης ελληνικός, ό,τι πρέπει για αυτό το ξύρισμα. Λοιπόν, πάμε να βρέξουμε το πρόσωπο και να ξεκινήσουμε το φόρτωμα του σαπουνιού. Πάμε να φορτώσουμε. Δεν έβρεξα το σαπούνι, δεν το έκανα blooming. Έβρεξα κάνω κάτω πινέλο. Τώρα νομίζω ότι λίγο φρενάρει, οπότε λίγο νεράκι στις μύτες και συνεχίζουμε. Αφρίζει ωραία. Στην αρχή είναι η αλήθεια, στις πρώτες 10 σβουλίτσες δεν φαινόταν να κάνει κάτι, σαν το κρέντος, έτσι μένει μέσα ας πούμε, το σαπούνι τώρα ξαναφρενάρει, οπότε λίγο ακόμα και τέλος, δεν θα ξανά βάλουμε νερό, δεν θα φορτώσουμε ξανά. Ωραία, νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Τέλεια. Έχουμε ήδη βρέξει το πρόσωπο, όλο αυτό τον αφρό θα το βάλουμε στο πρόσωπό μας. Τώρα φαίνεται λίγο πιο έντονο το σαπούνι ως άρωμα. Το πρώτο λάδερ που έχει φτιάξει εδώ πέρα στο Θύσανο είναι πολύ καλό. Είμαστε στο υπερφόρτωμα, στο όριο έστω. Το έχω παρατηρήσει και σε άλλα σαπούνια και στο Αλταμίρα που δεν έχει αυτή τη φόρμουλα, ότι ενώ φορτώνει ο Θύσανος, δεν στο δείχνει τόσο, οπότε λίγο σε μπερδεύει. Οπότε θα χρειαστούμε πολύ νεράκι. Βάζουμε και άλλο. Το ιδιαίτερο με αυτή τη φόρμουλα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το λίπος πάπια δεν είναι πολύ πάνω στα συστατικά. Και αυτό λίγο με παρεξενεύει. Βασικά, και στα άλλα σαπούνια του Ισπανού, και στο κρέντους δηλαδή, και στο Blast de Lezzo, τώρα για να μπορέσω λίγο να το σπάσω, να το φέρω πιο κοντά στα μέτρα μου, αυτό που κάνω, μπορείτε να το κάνετε και εσείς αυτό το tip, είναι απλά να βρέχω πινέλο και να το απλώνω αυτό το νερό στα μάγουλα, όπως έκανα λίγο πιο πριν, χωρίς να κάνω δηλαδή σπλέι και να προσθέτω ε,
αέρα στον αφρό. Έτσι το σπάς, ας πούμε, λίγο πιο γρήγορα, προσθέτεις πιο πολύ. Πιο εύκολα και πιο γρήγορα νερό στον αφρό σου και το σπάς πιο εύκολα. Α, τώρα, ας πούμε, είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω εδώ θα σταματήσουμε. Ωραίος γιαουρτόδης. Σίγουρα χρειαζόταν 10 δευτερόλεπτα πιο κάτω από ό,τι φόρτωσα, αλλά εντάξει, νομίζω θα είμαστε ok. Για να ξεπλύνω λίγο και τα χέρια και να σας δείξω πόσο, οπα, και εδώ πέρα λίγο, και να σας δείξω πόσο πολύ σαπούνι έχει. Πολύ ωραίο. Κατά τη γνώμη μου, κλασικό αμερικάνικο σαπούνι, αφρισμός, αντίστοιχος, μπορεί λίγο καλύτερος σε σχέση με το κρέτος. Πάμε πρώτο πέρασμα. Πολύ ωραία ολισθηρότητα. Ωραία προστασία. Το άρωμα είναι αλήθεια ότι δεν μου βγαίνει. Ούτε κατά το lathering έβγαινε έτσι τόσο. Μάλιστα. Τολμώ να πω ότι αυτή η βάση είναι πιο καλή από την Credos. Για την άλλη του Blast de Lezzo δεν ξέρω. Λογικά αυτή είναι και η πιο τελευταία του, καθότι το Space Apple και το Passion Incense, όλα αυτά είναι τα τελευταία του που ήρθαν εδώ πέρα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Πολύ ωραία ολισθηρότητα, έτσι βαριά πλούσια αίσθηση στο δέρμα, όπως συνήθως είναι τα σαπούνια του Ισπανού. Και πάμε τώρα λίγο να ξυπληθώ και να ξεκινήσουμε και το δεύτερο μας πέρασμα. Στην υγειά μας. Ό,τι πρέπει, δροσιστικό, ελαφρύ, πεντανόστιμο. Λοιπόν, να τονίσω ότι τώρα που ξέπλαινα αυτή την ολισθηρότητα, αυτό το αίσθημα έτσι, της ενυδάτωσης, ναι με παρέμεινε, αλλά αυτή η ολισθηρότητα έφυγε αρκετά γρήγορα από το πρόσωπο. Κάτω το ξέπλυμα δεν έμεινε έτσι αρκετή ώρα, ή τουλάχιστον δεν επέμενε πολύ πάνω στο δέρμα, παρόλο που φόρτωσα και πολύ. Όχι ότι μας χαλάει δηλαδή. Residual slickness είχε πάρα πολύ. Πάμε δεύτερο πέρασμα.
Δεν θέλω να τονίσω κάτι άσχετο με το ξύρισμα και το βίντεο, αλλά για το μιλίτι. Ακούω πολύ συχνά μπύρα από μήλο. Είναι μπύρα αυτό. Δεν είναι μπύρα. Είναι κρασί κατά κάποιον τρόπο, αλλά αφρόδες. Κρασί από μήλα, αντί να χρησιμοποιούν δηλαδή σταφύλια, τα οποία τα βάζουν σε βαρέλια, στον όνομά σου και όλα αυτά. Χρησιμοποιούν για καρπό το μήλο. Έτσι, τα ζάχαρα του μήλου, όπως και τα ζάχαρα στα σταφύλια, στα στέμφυλλα και σε όλα αυτά. Με τον καιρό δημιουργούνται σε αλκοόλ και παράγουν το μιλίτι. Δεν ξέρω πώς βάζουν κάτι μύκητες, κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω, δεν είμαι σχετικός. Οπότε μετά του βάζουν θρακικό και έτοιμο. Λοιπόν, πολύ ωραία ολισθηρότητα. Βλέπω εδώ πολύ ωραία ολισθηρότητα. Αρκετά καλή προστασία. Μετά από λίγη ώρα φεύγει αυτή η ολισθηρότητα, η τρελή. Ωραία. Πάμε να ξεπληθούμε και να βάλουμε το aftershave μας. Συνειδητοποίησα ότι δεν είπαμε πριν πιο aftershave. Λοιπόν, λίγο spike, καθότι είναι ήπιο και έτσι αρκετά απλό, αλλά καλό, ενυδατικό. Και δεν έχω και το δικό του. Λοσιό. Oh. Λίγο έτσουξε εδώ πέρα. Λίγο όμως. Στο υπόλοιπο πρόσωπο όχι. Μπορεί από το κλοπάκι με την κόντρα να ήτανε, που έκανα λίγο στο τέλος και χωρίς αφρό. Γενικότερα δυνατό αίσθημα ενυδάτωσης σε όλο το πρόσωπο, σχετικά βαρύ, τουλάχιστον από τώρα ας πούμε, στην αρχή ας πούμε, μόλις τελείωσε το ξύρισμα φαίνεται σχετικά βαρύ. Μου φαίνεται αναβαθμισμένη σε σχέση με τη φόρμουλα του κρέτους, όπως είπα και πριν στο βίντεο. Είναι σαν να είναι πιο ισορροπημένη, μου φαίνεται, κάπως έτσι το βλέπω. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω όποια φόρμουλα του σπινού και να πάρετε θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους, δεν θα σας απογοητεύσει. Ιδίως με την πάπια, που τη θεωρώ πολύ πολύ καλύτερη σχέση με την απλή του, ας πούμε, που έχει στα Σεφύρο, στα Vanita, στα Mint Evolution, στα Noir, σε όλα αυτά, στο Altamira. Ωραία προστασία. Το άρωμα λίγο τώρα που ξέπλυνα το πρόσωπο πριν πατήσω το κουμπί για το βίντεο ήταν πιο έντονο. Μου ερχόταν δηλαδή λίγο αυτή η μυρωδιά του Hugo Boss Bottled. Τώρα πάλι έφυγε. Λίγο μυρίζω τώρα ας πούμε το σπέγγι. Γενικότερα δεν είναι αντιπροσωπευτικό σαπούνι του Ισπανού στο θέμα του αρώματος. Τα σαπούνια, συγγνώμη, του Ισπανού είναι πάρα πολύ έντονα αρωματικά. Αυτό είναι αρκετά ήπιο. Παρ' όλα αυτά είναι ευχάριστο ως άρωμα. Δηλαδή αυτό πιστεύω είναι ένα δυνατό selling point του σε σχέση με άλλα που είναι πολύ 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 έντονα. Τώρα παρατηρώ ότι αυτό η ετικέτα εδώ πέρα έχει πολύ μεγάλο κενό και εδώ πέρα δεν είναι σχεδόν καθόλου και εδώ είναι σχεδόν έτοιμη να ξεκολλήσει, που λέω λόγος. Κακό αυτό. Τώρα, μια ετοιμιγωρία. Ως άρωμα, μέτριο, 5 στα 10. Προστασία, θα ήθελα λίγο καλύτερη, είναι η αλήθεια. Ένα 7. Ολισθηρότητα, πολύ καλή. 8 με 9, σίγουρα στα 10. Post-save, προς το παρόν, το βλέπω κομπλέ. Γενικότερα, αν κρίνουμε και με το κρέντος,
ναι μεν καλό, αλλά σαν να είναι βαρύ, χωρίς να είναι τόσο ιδιωτικό. Θα δείξει όμως μήπως έχει καμία διαφορά με αυτήν του τη φόρμουλα, είναι λίγο πιο καλό, λίγο πιο ισορροπημένο, λίγο πιο ενυδατικό, ας πούμε κάτι τέτοιο. Γενικότερα είναι προβλημάτιστο το ξύρισμα. Υπάρχουν καλύτερες στην αγορά, σίγουρα υπάρχουν, σίγουρα. Είναι κακό παρόλα αυτά, δεν είναι κακό. Δεν θα σας κάνει κακό ξύρισμα, ούτε θα απογοητευτείτε από την απόδοσή του. Μπορεί λίγο με αυτόν τον τρόπο που φορτώνει, που είναι λίγο πιο... μπαίνει μέσα στο πινέλο, δεν αφρίζει τόσο πολύ κατά την διαδικασία, συγγνώμη, αυτού του πρώτου λάδερ, λίγο δεν αφρίζει τόσο, αλλά ναι, μετά όπως είδατε και με το πινέλο μας και με όλα αυτά, πολύ γρήγορα φόρτωσε, θέλαμε λίγο περισσότερο νερό, είναι αλήθεια, λίγο περισσότερη δουλίτσα στο πρόσωπο για να μπορέσει να ενυδατωθεί, να γίνει αυτός ο ωραίος, ο πλούσιος, ο γιορτώδης αφρός που... συνήθως που κάνουν τα σαπούνια του Ισπανού, αλλά μετά μας έδωσε ένα πολύ ωραίο ξύρισμα, πολύ γυαλιστερός αφρός, πολύ γιορτώδης, κλασικός αμερικάνικος, μπορούσαμε να το πούμε κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, γράψε σε σχόλια ποιο άρωμα, να πούμε αυτή τη φορά, ποιο άρωμα σας αρέσει πιο πολύ από αυτά τα σαπούνια του Ισπανού, είτε της Duck φόρμουλα, ας πούμε, είτε των άλλων φόρμουλων, και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά και καλό μας βράδυ.